Έγραψα το όνομά σου στην άμμο και το έσβησε ο χρόνος. Το κύμα, όχι ο χρόνος. Τι? Το έσβησε το κύμα. Ποιο? Το όνομά σου. Το δικό μου. Το δικό της, ρε εσύ. Έγραψα το όνομά σου στην άμμο και το έσβησε το κύμα. Και τι να κάνω τώρα εγώ? Τίποτα να μην κάνεις, απλά να το πεις. Σε ποιον? Σε μένα. Αφού εσύ το ξέρεις τώρα, δεν μου το είπες. Εγώ, ρε εσύ, υποτίθεται ότι κάνω την κόμενα. Ποιανού? Κανενός, ρε εσύ. Την κόμενα που υποτίθεται ότι της κάνεις ερωτική εξομολόγηση. Α, πες μου έτσι. Άντε, πες το. Έγραψα το όνομά σου στην άμμο και το έσβησε το κύμα. Έγραψα το όνομά σου στην άμμο και το έσβησε το κύμα. Ωραία, συνέχισε. Έγραψα το όνομά σου στα δέντρα. Έγραψα το όνομά σου στα δέντρα και το έσβησε η βροχή. Ο χρόνος. Αγάμω. Στο τζάμι το έσβησε η βροχή. Ωραία, έγραψα το όνομά σου στα δέντρα και το έσβησε ο χρόνος. Έγραψα το όνομά σου στο τζάμι και το έσβησε η βροχή. Το έγραψα στα αρχή και ησύχασα. Μα πια, δηλαδή, ήθελα να τα ακούσει, φυρί-φυρί το πήγαινε. Το έγραψα από εδώ, το έλειψα από εκεί. Καλά δεν του είπα. Έχω άδικο. Καλά, αγόρι μου, εντάξει, άστο, κατάλαβα. Άστο. Όχι, εγώ πάντως το έγραψα, άμα θες να το δεις. Πως έχω κάνει κανένα λάθος, γιατί δεν ξέρω πως γράφεται το Ντολόρες. Στον το έβαλα μια νότα ντο. Το Λόρες γράφεται όπως η Σοφία Λόρες με ωμέγα. Εντάξει, αγόρι μου, άστο, κατάλαβα, είπαμε, δεν τα καταφέρνεις καλά με την ερωτική εξομολόγηση. Να σου πω, αν το κάναμε τύπου καντάδα, να παίζεις δηλαδή κιθάρα και να τραγουδάς, μήπως έβγαινε πιο ρομαντικό. Δεν ξέρω, αυτό μπορεί και να μην το έχω. Λοιπόν, να, πάρε αυτή τη κιθάρα. Κοίτα σύμπτωση. Κάνε ό,τι παίζεις και τραγούδα. Είναι ακουρδισμένη. Λέω πριν σπάσουν οι χορδές, την είχατε κουρδίσει. Δεν βολεύομαι τώρα. Να παίξω έτσι, δεν μπορώ να περπατάω, πρέπει να πηγαίνω έτσι. Φέρε μια καρέκλα να κουμπίσω το πόδι μου επάνω. Άσε, θα παίξω καθιστός καλύτερα. Άλλαξα γνώμη. Όχι, δεν με βολεύει έτσι. Τους μισούς έχω πλάτη και άμα δεν περπατάω εγώ δεν μπορώ να εκφραστώ. Έλα βοήθα να βγω από εδώ μέσα. Με τρόπο, ηλίθεια, με τρόπο. Ταραραραραν. Μη γελάς, ρε ηλίθεια, δεν το έχουν πάρει χαμπάρι. Αφού το κάλυψα. Ραραραραραραραν. Μη γελάς, ρε ηλίθεια, κράτα κόντρα, ρε, δεν βγαίνει το πόδι έτσι. Ραραραραραραν. Μη γελάς, ρε ηλίθεια, σου λέω. Ραραραραραραραραν. Δεν βγαίνει, δεν βγαίνει. Ας το, έλα μαζί μου, έλα μαζί μου. Ραραραραραν. Ραραραραραραραν. Φαίνεσαι, ρε ηλίθεια. Πίσω μου, έλα, πίσω από την πέρτα. Ραραραραραν. Μη γελάς, ρε, σου λέω. Κάτσε να βγάλω το πόδι, γιατί εσύ. Λαλαλα. Παρέφυγε το μπράτσο, ρε. Τι κιθάρα είναι αυτή, ρε. Μεγάλε μου, δίνεις ένα μπράτσο από το δικό σου. Δύο έχεις. Γλυκιά μου, Ντολόρε. Αθετή. Γίνω σε βελεύω για μέσο
αρχίζω να ξυνώ. Άστο, άστο, άστο. Παλιές μου πληγές. Άστο. Αχ, εσύ τώρα βγες. Άστο είπα. Γλυκιά μου Ντολόρες, εσύ τράβα για ώρες. Δεν βλέπω να βγαίνει, είναι κολλημένη. Αυτή η κιθάρα, σιγάρε παπά. Πού να είσαι αγάπη μου, ο Παπα Φίλιπς ρουφάει τη σκόνη. Ο Παπα Φίλιπς ρουφάει τη σκόνη από μακριά. Κάτσε, μπες κανένα σκουβάζει νερό. Το έκανα βαγλαμαδάκι. Άστο ρε αγόρι μου, άστο, κατάλαβα. Άστο, δεν κάνεις ούτε για καντάδα. Λοιπόν, το προσπερνάμε και αυτό και πάμε παρακάτω. Σε πιο σημαντικά θέματα. Αυτό άλλωστε είναι και το ζητούμενο. Πες λοιπόν πως είσαι ο Ζωρό που ήρθες να σώσεις την Ελλάδα. Τι θα αλλάξει καταρχήν? Πολλά πράγματα θα αλλάξω, αλλά πρώτα απ' όλα θα αλλάξω το σύστημα του δημοσίου που περιμένει άλλους 3 μήνες να πάρει ένα χαρτί. Τι εννοείς? Τι εννοώ, πώς λειτουργεί τώρα το δημόσιο? Δεν λειτουργεί. Αυτό ακριβώς. Που κάθε υπάλληλος από τα Αγρίνια, ας πούμε, διορισμένος με μέσον και λύνει σταυρόλεξο και έρχεσαι εσύ από τη Λιβαδιά να πάρεις ένα χαρτί. Εντάξει, για να σε δω τώρα. Θα κάνω εγώ τον υπάλληλο από το Αγρίνιο, θα κάνεις τον άλλο από τη Λιβαδιά. Για εδώ, το έχεις, το έχεις. Μια στιγμή να βγάλω την κάπα. Σ' αρέσει η κάπα? Παλιά ήταν ρόμπα και την έκανα κάπα. Είναι ρόμπα την κάπα. Λοιπόν, εγώ κάνω τον υπάλληλο από το Αγρίνιο που λύνει το σταυρόλεξο. Κάτσε να βάλουμε και αυτό εδώ για ώρα ανάγκης. Μας πιάσει ξαφνικά και τρέχουμε. Λοιπόν, 3 οριζοντίος α. Ζώο κατοικίδιο που γίνεται ζαμπουνάκι αλλά και κουμπαράς. 8 γράμματα και τελειώνει σε ή. Ζώο κατοικίδιο που γίνεται ζαμπουνάκι αλλά και κουμπαράς. Και εμένα εκεί πάει το μυαλό μου, στο γρουν. Αλλά το γρουν έχει 5 γράμματα και τελειώνει σε μ, όχι σε ή. Γνωστό αγιοφύρι που ολιμερίς του χτίζανε, του βράδυ γκρεμιζόταν. Μπάσκινου ή τσάρτας. Τι λέρε, τσάρτας είναι ποδοσφαιριστής. Ω, μεγάλε πάλι εδώ! Έχω έρθει για του γνωστού θέμα. Ναι, την άδεια οικοδομή στην Άνω Καλλικαντζαρούδα. Μια στιγμή να γράψω τα στοιχεία σου στη γραφομηχανή. Κατάλαβε, 3 ώρες να γράψει όλα τα στοιχεία στη γραφομηχανή. Άμα αναλάβω εγώ, τα πράγματα θα αλλάξουν τελείως. Οι υπάλληλοι θα είναι πολύ μοντέρνοι, σύγχρονοι, πρόθυμοι να εξυπηρετήσουν αμέσως τον πελάτη και κυρίως μορφωμένοι. Σαν βγεις στον πηγεμό για την Ιθάκη, να εύχεσαι να είναι μακρύς ο δρόμος. Ω, τον αγαπητό. Καλημέρα. Καλημέρα. Θα ήθελα ένα χαρτί. Ορίστε, 3η πόρτα δεξιά. Όχι κύριε, δεν με καταλάβατε. Θα ήθελα ένα πιστοποιητικό. Γάμου. Όχι κύριε, είμαι κατά του γάμου. Θέλω ένα πιστοποιητικό. Θανάτου. Αυτό όσο και κατά να είσαι, δεν τα αποφεύγεις. Πιστοποιητικό γεννήσεως θέλω κύριε. Α, πολύ ευχαριστώ. Ελάτε, καθίστε. Θα βγείτε κάτι, μια πορτοκαλάδα, μια κοκακόλα, μια μπύρα. Μια μπύρα. Λυπάμαι, δεν έχουμε. Τότε γιατί μου την προτείνατε? Από ευγένεια, περίμενα να πείτε όχι. Μια στιγμή να γράψω τα στοιχεία σας στο κομπιούτερ. Πες μου αμέσως όνομα τεπώνυμο. Γράψε με, λένε, Δήμου Ιερώνυμο. Όνομα πατρός. Παναής.
Όνομα Μητρός. Αναΐς. Πού και πότε έχεις γεννηθεί? Μάη του 60 στη Χαλκιδική. Βάλε εδώ πέρα μια υπογραφή. Έτοιμο μεγάλε είναι το χαρτί. Ευχαριστώ. Δεν κάνει τίποτα. Ευχαριστώ. Δεν κάνει τίποτα. Ευχαριστώ. Δεν κάνει τίποτα. Με λένε Νίβο και δεν το κρύβω. Είμαι καλύτερος ακόμα και από το Φίβο. Δουλειά μου είναι χαρτιά να δίνω. Και όχι όλη μέρα καφέ να πίνω. Αλλάξαν οι χέρι, πάρε το πια γραμμή. Τέλος οι ουρές για ένα απλό χαρτί. Αλλάξαν οι χέρι, είναι προφανές. Τέρμα η πασχέντα, τέρμα και ονές. Συγγνώμη αν σε βονάει. Συγγνώμη αν σε βονάει. Συγγνώμη αν σε βονάει. Σου σπίτια πες το χέρι και εσένα σε βονάει. Δεν αφήνει το κλείψιμο, λέω εγώ. Ο μεγάλος Σέφο Ποτρίνη, λες και δεν ξέρω ποιος είναι. Ηλίθι, ηλίθι. Τι γελάτε, ηλίθι, εσύ. Τι είσαι, Σέφ, εδώ. Είναι στολή αυτή για Σέφ. Παντελόνι σκάκι, πού το έχεις δει? Σε λίγο θα φοράτε παντελόνι τάβλη, είστε ικανοί εσείς. Δεν μου λες εσύ. Έχεις και έναν αδερφό που το λένε Αλέξανδρος. Και κάθεται και τον υπνοτίζουν. Άλλος ηλίθιος αυτός. Πάρτε δρόμο ρε, πάρτε, μη σας βλέπω. Ηλίθι. Τώρα θα έρθει ο ιδιοκτήτης, θα καλοπεράσει κι αυτός. Μαγαζί να σου πετύχει ο πάγκος μες στη βρώμα. Εδώ και το τραπεζομάντλο, μες στο νερό. Αυτό θα μου χλιάσει άμα μείνει έτσι. Ελατιέρα άδεια, πιπεριέρα άδεια, λάδι ξύδι ανύπαρκτο. Καλώς τον κύριο Έκτορα, καλώς τον σωτήρα μας. Μα τι κάνετε κύριε Έκτορα? Προθέρμανση. Είστε θεός κύριε Έκτορα, αυτικός που ήρθατε, κόντευα να αυτοκτονήσω. Θα γίνει και αυτό, μην ανησυχείς. Όταν καταχρεωθείς με αυτά που θα σε βάλουν να κάνεις. Δεν μου λες πόσα άτομα παίρνει το μαγαζί? 60-70. Πόσοι έρχονται συνήθως? 7-8 την ημέρα. Πόσοι φεύγουν αμέσως μόλις φάνε? 3-4. Και οι υπόλοιποι? Τους παίρνουν σηκωτούς. Κατάλαβα, δεν μου λες σε ποιον ανήκει το μαγαζί? Σε μένα το σάκι παντόφλα και τη Βέρα παντόφλα. Τι είστε, ζευγάρι? Τι ζευγάρι? Παντόφλες, τι ζευγάρι, ηλίθιε. Τι ζευγάρι. Λέω, η Βέρα είναι η γυναίκα σου, αδερφή σου. Η Βέρα γυναίκα μου είναι. Κατάλαβα, άχρηστη και αυτή. Άχρηστη και βρωμιάρα. Τα τραπεζομάτια μέσα στην πίκλα, ο πάγκο μέσα στην βρώμα. Κανονικά αυτή δεν έπρεπε να τη λένε Βέρα. Λέρα πρέπε να τη λένε. Λέρα. Καθαρό το μαγαζί, ρε τώρα, πεντακάθαρο. Δικαιολογίε, ηλίθιε, λε και δεν βλέπω εγώ. Καθαρό είναι το μαγαζί. Φέρε τίποτα να φάμε, να δούμε τι ταΐζει στον κόσμο. Τι είναι αυτά? Και φτεδάκια. Αυτά είναι και φτεδάκια. Είναι αυτό και φτεδάκι. Κάνει το και φτεδάκι τέτοιο γκέλ. Τι κοιτάζετε, λύθι, ρωτάω, είναι αυτό και φτεδάκι. Για δοκιμάστε να μου πείτε, είναι αυτό και φτεδάκι.